αναλύσουμε την είδηση που σας έδωσα ως πρώτη είδηση σήμερα εδώ για τα τοπικά μας θέματα, που έχει να κάνει με την παρέμβαση του κυρίου Πλακιωτάκη στον κύριο Πιερακάκη. Και πάμε να δούμε ακριβώς μέσω του κυρίου Μαμάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε. Καλή σας μέρα. Και καλή σχολική χρονιά. Καλή και σχολική πάλι, χρονιά και κάνατε τους αγιασμούς σας τώρα, μπαίνετε στις τάξεις, όλα κανονικά, σιγά σιγά. Η χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Δεν θα πούμε βέβαια, ο Ιούνιος είναι κοντά, είναι πολύ μακριά, αλλά η χρονιά έχει πυροδοτηθεί ήδη. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις μετά από την παρέμβαση του κυρίου Πλακιωτάκη. Και τι ακριβώς διορθώθηκε, κύριε Μαμάκη, δηλαδή είναι μόνο για τα παιδιά της, ας πούμε, είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου, η δευτέρα τάξη του τέταρτου δημοτικού σχολείου, η Ιεράπετρας, και η τέταρτη τάξη του δημοτικού σχολείου Σιτίας, αν τα λέω σωστά. Σωστά είναι η πληροφόρηση. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό τώρα. Υπάρχει κάτι, πώς πάρθηκε ότι, πίσω. Ότι μόνο πρώτη είδηση θα μπορούσε να είναι για τη διεύθυνσή μας και για τον νομό μας η ανάκτηση αυτών των τμήματων. Και μόνο ο ικανοποιημένος μπορεί να είναι κάποιος, η υπηρεσία μας πολύ ιδιαίτερα, πολύ ικανοποιημένη από την εξέλιξη αυτή. Και είναι αλήθεια ότι και ο κύριος Πλακιωτάκης όλο αυτό το διάστημα, από τότε που αποφασίστηκε γενικά η συνένωση των τμήματων, ήταν σε επαφή μαζί μας και το ενδιαφέρον του ήταν αμύωτο για αυτές τις εξελίξεις. Αυτό σημαίνει ότι και εσείς ήσασταν αντίθετοι στην άποψή σας με αυτό το θέμα. Εμείς καλούμαστε να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται, κάθε φορά κεντρικά. Νομίζω ότι στο επίπεδο της διοίκησης δεν έχουν σημασία οι προσωπικές απόψεις. Η διοίκηση δεν γίνεται έτσι. Σημασία έχει να εφαρμόζονται οι οδηγίες και οι εντολές έτσι όπως κατεβαίνουν από την ιεραρχία. Δεν γίνεται διαφορετικά να λειτουργήσει. Σίγουρα όχι να παρακάμψετε την ηγεσία, αλλά το σίγουρο είναι ότι το υποδέχεστε με μια ευχαρίστηση που αναπεί ότι αυτό σας είχε φέρει σε μια όχι κατάσταση την οποία θα θέλατε. Θέση, γιατί υπήρξαν πολλές πιέσεις από πολλούς. Δεν είναι ευχάριστη η θέση ενός διευθυντή εκπαίδευσης που συνενώνει τμήματα που ήδη έχουν δουλέψει χωριστά τα προηγούμενα χρόνια. Καθόλου ευχάριστη δεν είναι η θέση του. Όμως χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να παρέμβει ο κύριος Πλακιωτάκης, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο τις δικές μας εισηγήσεις και την τεκμηρίωση που χρειάστηκε να κάνουμε, ώστε τελικά να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οι δυσκολίες πάντα ήταν στο γεγονός ότι και αυτό το εκπαιδευτικό ζήτημα μπήκε στη σφαίρα της πολιτικής. Κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να πολλώσουν τα πράγματα και αυτή ήταν η κυριότερη δυσκολία που συναντούσαμε με το Υπουργείο, στο να δούμε πιο ψύχρεμα και πιο ρεαλιστικά την κατάσταση. Τελικά όμως με την τεκμηρίωση που έγινε από την υπηρεσία μας στη βάση συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων και δεδομένων που υπήρχαν σε αυτά τα σχολεία και σε αυτά τα τμήματα, τροφοδοτήσαμε με το σχετικό υλικό τον κύριο Πλακιωτάκη και εκείνος σε συνεννόηση με τον Υπουργό κατάφερε να φέρει πέρα σε αυτή την αποστολή. Ήταν πιστεύετε δηλαδή εμπόδιο οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν από τον κόσμο ή βοήθησαν? Νομίζω ότι ορισμένες πλευρές βοήθησαν. Είμαστε σε επαφή με τις ενώσεις και των τριών μεγάλων δήμων και με τους συλλόγους γονέων των σχολείων, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί κράτησαν μια ψύχρεμη και υπεύθυνη στάση. Όμως υπήρχαν και ορισμένες πλευρές οι οποίες πυροδοτούσαν μια πολιτική κατάσταση που δεν ήταν συμβατή με την επίτευξη κάποιας λύσης. Άρα το ηθικό δίδαγμα είναι ότι ιδίως στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να επιτυγχάνονται συνενέσεις, ώστε να μπορέσει η ψυχραιμία, η λογική και τα στοιχεία τα τεκμηριωμένα να λειτουργήσουν.
Πάμε τώρα επί του πρακτέου, κύριε Μαμάκη, αν θέλετε να δώσετε μας μια εικόνα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, είναι μόνο για αυτά τα τμήματα και θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν και άλλα, γιατί... Ναι, είχαμε, υπάρχουν 10 δηλαδή, τμήματα τάξεις. Ήταν συνολικά τα, ναι. οι τάξεις που ναι. συνενώθηκαν, mm-hmm. όμως δεν, η εξέλιξη χθεσινή δεν σημαίνει ότι έχουμε μια συνολική ανατροπή της κεντρικής πολιτικής να, ναι. να μπει κάποια τάξη στο σχολικό δίκτυο. Δεν ανατρέπεται όλο αυτό το σκηνικό. Από ό,τι πληροφορούμε και σε όλη την Ελλάδα γίνονται πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις εκεί που εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή, ας πούμε στην ΠΡΟ, γιατί στέλνουν μηνύματα εδώ και γονείς, οι οποίοι λένε το εξής, ότι η πρώτη τάξη, ας πούμε, του δημοτικού σχολείου εξακολουθεί να υφίσταται ναι, αυτή η συγχώρα. Έχει 25 παιδάκια, ναι. αλλά δεν έχει κανένα παιδάκι με γνωμάτευση. Η τεκμηρίωσή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία προς τον κύριο Πλαζιωτάκη κατ' επέκταση προς, τον, mm-hmm. προς το Υπουργείο mm-hmm. ήταν στη βάση των δυσκολιών έτσι όπως φιλτράρονται κατά βάση μέσα από τον αριθμό των γνωματεύσεων των παιδιών που υπάρχουν μέσα στην τάξη mm-hmm. ή στο τμήμα. Μάλιστα. Νομίζω, υποστηρίζω και πάλι όπως υποστήριζα και πριν ότι η φέρουσα ικανότητα των σχολικών μας μονάδων και των εκπαιδευτικών μας είναι τέτοια που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Όσον αφορά αυτή η κατάσταση επί της ουσίας, η επιστροφή στο παλαιότερο καθεστώς της μήνες συνένωσης αυτών των τμήματων είναι μόνο για φέτος ή απλά γίνεται σε σταθερή μορφή και για τις επόμενες χρονιές? Εκ των πραγμάτων η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων επικαιροποιείται κάθε κατέτος. Δηλαδή αυτή την περίοδο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε απόφαση, για την επόμενη χρονιά. Μια πρώτη παραπάνω. Τάξη που σπάει φέτος, η απόφαση σχετική να μας καλύψει για τα επόμενα 6 έτη για το λόγο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα των μαθητών. Δηλαδή μεταγράφονται, εγγράφονται καινούργια παιδιά, ο μαθητικός πληθυσμός δηλαδή δεν είναι σταθερός. Mm-hmm. Επομένως κάθε χρόνο εξετάζουμε τα δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού και ανάλογα αποφασίζουμε. Γιατί δεν είναι σταθερός. Μία τάξη που φέτος έχει 25 παιδιά, του χρόνου μπορεί να κατέβει στα 20 ή και να ανέβει στα 30. Επομένως οι αποφάσεις αυτές είναι σε ετήσια βάση, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Mm-hmm. Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς. Ωραία, οπότε ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση σε αυτά ναι, τα τμήματα. Νομίζω ότι με αυτές τις παρεμβάσεις εξομαλύνεται αρκετά η κατάσταση. Οι παρεμβάσεις έγιναν ακριβώς στα σημεία τα οποία είχαμε εντοπίσει δυσκολίες στο να λειτουργήσει το ομαλά το εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα, και βλέπουμε του χρόνου. Μάλιστα, οπότε κάτι άλλο έτσι πριν σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαμάκη? Όχι, απλά μεταφέρω μια εικόνα ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ομαλή σε όλα μας τα σχολεία. Mm-hmm. Όλες μας οι σχολικές μονάδες έχουν το προσωπικό που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την έκβαση και αυτής της σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Οι μαθητές μας χθες σε ηλιόλουστες αυλές βρήκαν όλους τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται για να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι στην μάθηση. Και αυτό είναι που μας ικανοποιεί και εμάς που διοικητικά υποστηρίζουμε όλο αυτό το σύστημα τοπικά. Ωραία. Καλή χρονιά λοιπόν. Να είστε πάλι, καλά. Ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά.